Μπούγια θα πειράμε, μπορείτε να πάρετε εσείς ό,τι ζυμαρικά θέλετε. Απλά αυτά κάνουν και πολύ γρήγορα να γίνουν, γιατί θέλουν μόνο 8 λεπτάκια λέει στη συσκευασία. Οπότε γι' αυτό τα πήρα, για να προλάβουμε να κάνουμε τη δεκάλεπτη συνταγή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Πόσο κοστίζει μια μακαρονάδα με πέστο? Λοιπόν, 5 ευρώ υλικά για 4 άτομα. Α, ναι. 5 ευρώ είναι, θα σου πω τώρα, είναι πολύ απλά τα υλικά. Εκτός από την παρμεζάνα που είναι σχετικά λίγο ακριβή, τα υπόλοιπα άλλα δεν είναι τίποτα. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μισό κιλό ζυμαρικά. Εγώ έχω βάλει λιγκουίνι εδώ πέρα. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε. Πήρα ένα τυρί, λέγεται ρικότα. Δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει ποτέ σας. Πολύ ωραίο το τυρί. Ναι. Άμα δεν βρείτε ρικότα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα πάρετε ένα τυρί κρέμα άλλο, 250 γραμμάρια. Ή άμα βρείτε κανένα μασκαρπόνε, ή άμα θέλετε κανένα ανθότυρο, μπορείτε να βάλετε ακόμα και ανθότυρο. Οπότε, ή ρικότα, ή μασκαρπόνε, ή ανθότυρο, ή ένα απλό τυρί κρέμα. 80 γραμμάρια καρύδια, 2 χούφτες δηλαδή. 2 μεγάλες σκελίδες σκόρδο. Είναι αναλόγως πόσο θέλουμε να έχει γεύση το πέστο μας από σκόρδο. Και το καρύδι το βρίσκεις πιο εύκολα και από το κουκουνάρι, που είναι νομίζω η κλασική. Ισχύει. 6 κουταλιές ελαιόλαδο. Λίγο παρμεζάνα για το τέλος. 80 γραμμάρια γράφω. Αλλά να ξέρετε ότι και παρμεζάνα με βάλετε πάλι νόστιμο θα βγει το φαγητό. Δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε και άλλο το κόστος, να το κάνουμε με 3-4 ευρώ το φαγητό. Ωραία, παρμεζάνα όμως, ναι. Γιατί δίνει αυτήν. Αυτό, την αλμύρα που θέλουμε. Λίγο μαϊντανό, λίγο πιπέρι για το χρώμα. Αυτό. Εντάξει. Για να το δούμε. Λοιπόν, δεν θα κάνω εγώ τίποτα, θα κάνεις εσύ. Λοιπόν, για να κάνουμε το πέστο μας, χρειαζόμαστε 3 υλικά. 4. Χρειαζόμαστε ελαιόλαδο, το τυρί που έχω βάλει εγώ ρικότα εδώ πέρα, τα καρύδια και 2 σκελίδες σκόρδο. Λοιπόν, θέλω να τα χτυπήσω στο μίξερ. Η κλασική δεν γίνεται με τυρί. Όχι, όχι, καμία σχέση. Αυτό είναι άλλο. Είναι άλλο. Να σου πω πως, επειδή η ελληνική πέστο θεωρείται ότι είναι σκορδαλιά. Μάλιστα. Στον παγκόσμιο χώρο. Δηλαδή η σκορδαλιά μας είναι. Και πιστεύω ότι η σκορδαλιά με καρύδι είναι η πιο νόστιμη που υπάρχει. Ουσιαστικά θα κάνουμε μια σκορδαλιά, αλλά δεν θα την κάνουμε τόσο έντονη, γιατί θα βάλουμε μέσα και το τυρί που θα αραιώσει τη γεύση από το σκόρδο και θα γίνει ουσιαστικά μια σάλτσα για τα ζυμαρικά μας. Και βγαίνει κάτι πολύ μοναδικό. Δηλαδή πραγματικά είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Λοιπόν, 2 σκελίδες σκόρδο. 2 σκελίδες σκόρδο βγαίνει αρκετά δυνατή η γεύση. Οπότε, άμα θέλετε λίγο λιγότερο, βάζετε λίγο λιγότερο. Όχι τα καρύδια. Χτυπάμε πρώτα το σκόρδο μαζί με το ελαιόλαδο. Μετά βάζουμε τα καρύδια. Βάλει λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εντάξει. Λίγο ανακατεύω λίγο εδώ πέρα το σκόρδο. Ωραία και εύκολη συνταγή σημαίνει. Μα σε 10 λεπτά θα έχετε φαγητό και θα έχετε και μοναδικό φαγητό. Αυτό είναι το φανταστικό. Εντάξει, ρίξτε τα καρύδια μέσα. Εγώ θα αρχίσω να τρίβω λίγο παραπάνω. Θέλω να δω κάτι, αν με επιτρέψεις. Ναι, άμα διαλύθηκε τελείως. Όχι. Εμένα, γιατί αυτές οι λεπίδες μου. Ναι. Αμέσως χαλάνε. Όχι, δεν χαλάνε, δεν καθαρίζουν καλά. Πού ρε φέει. Από το μούλτι. Ναι. Οι λεπίδες. Ναι. Δεν μου καθαρίζουν καλά και αλλά και κάπως φύρεται αυτό. Σε ποιο σημείο? Εδώ. Από κάτω. Εδώ, εδώ. Έχει μέσα. Δύο λεπίδες. Ναι. Μήπως δεν είναι καλό το μούλτι σου? Έχω αλλάξει. Mm. 2-3. Για πες. Λοιπόν, ρίξε τα καρύδια μέσα. Μία χούφτα. 2 χούφτες. Όλα, όλα. Είναι μετρημένα. Όλα τα γραμμάρια. Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Εγώ τρίβω εδώ πέρα την παρμεζάνα. Αφήστε τώρα τα καρύδια με το ελαιόλαδο και το σκόρδο. Έχει να διαλυθεί τελείως. Να μην φαίνεται κι άλλο, κι άλλο. Πιστεύω είναι αρκετή, Εντάξει. Εντάξει. Τώρα ρίξω όλο το τυρί μέσα. Όλη τη ρικότα. Ναι. Σε περίπτωση που δεν βρείτε ρικότα, είπαμε. Και το γιαουρτάκι θα ήταν ωραίο. Όχι, είναι αρκετά. Όχι. Δεν θα έβγαινε με γιαουρτι. Θέλει οπωσδήποτε τυρί εδώ πέρα. Σαν είχε πάντως είναι ίδιο, απλώς η γεύση αλλάζει πάρα πολύ. Θες ένα τυρί κρέμα, τέλος πάντων. Ένα τυρί κρέμα. Το ρικότα είναι πολύ κοντά στο ανθότερο το δικό μας. Και άμα θέλετε να το κάνετε και πιο light το φαγητό, σίγουρα το ανθότερο θα βοηθήσει. Και ανακατεύεις. Και μετά θα πάρεις ένα κουταλάκι και θα δοκιμάσεις και δεν πιστεύεις. Λοιπόν, πιπεράκι. Αλατάκι δεν έχουμε βάλει, Αλάτι όχι. Δεν θα βάλουμε προς το παρόν γιατί θα ρίξουμε την παρμεζάνα. Σε περίπτωση όμως που δεν βάλετε παρμεζάνα, θα βάλετε αλάτι εδώ μέσα, εντάξει. Χτύπησε και πάνε κουταλάκι να δοκιμάσεις. Μερικά παιδιά,
Κράτησε ένα λεπτό να με κοιτάζει μαρικά. Εντάξει. Δοκίμασε. Είναι καταπληκτικό. Είναι, δεν το πιστεύεις ότι είναι... Και δεν έχει πολύ σκόρδο. Όχι, θέλει και άλλο αλάτι, αλλά θα βάλουμε την παρμεζάνα. Δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί του λείπει τώρα το αλάτι. Κάτι λείπει. Mm. Από το καρύδι, το τυρί, το ελαιόλαδο και το σκόρδο βγαίνει τελικά μια γεύση φανταστική. Έχει αρκετό σκόρδο, ε. Έχει. Όχι, ξέρεις τι είναι. Τι. Ή εγώ έφαγα τώρα το καρύδι, όταν τρως το καρύδι σου αφήνει καμιά φορά που πας να πνιγείς. Τι. Θα το αραιώσουμε τώρα, είναι πάρα πολύ πιχτό. Είναι πιχτό, ε. Ναι. Κοίταξε τώρα τι θα κάνουμε. Αλλά σας σκόρδο μια χαρά είναι. Μια κουτάλα, βρε παιδιά. Τι θες. Ναι, ναι, κουτάλα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κάτσε, παιδιά. Δεν έχει. Δεν πειράζει. Βρήκα αυτό. Εντάξει. Αυτό μας κάνει. Λοιπόν, θα ρίξουμε. Τσουμάκι. Ναι, λίγο νερό από τα τσιμαρικά που μας βράζουν εδώ μέσα. Για να αραιώσει, κάηκες. Όχι, όχι. Παρατρέχα. Θα το χτυπήσουμε να αραιώσει η σάλτσα μας. Δύο κουταλίτσες μόνο. Δύο κουταλίτσες. Δύο κουταλιές όμως είναι μεγάλες, δεν είναι μικρές. Κουταλιές είναι από σούπα. Από κουτάλι. Πρέπει να έχει βγει από την πρίζα. Μισό λεπτό! Φέρ' το λίγο κατά εδώ. Το βαλές. Ουσιαστικά κάναμε μία σάλτσα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται να κάνεις μία σάλτσα, δεν είναι τι όμορφο που φαίνεται. Και αυτή είναι η σάλτσα που θα σκεπάσει τελικά τα ζυμαρικά μας. Τέλεια. Πάντα σουρώσω εγώ. Κάτσε να βγάλω κι εγώ αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πέστο, είναι τελείως διαφορετικό. Παιδιά, είναι λίγο αλτέντε τα ζυμαρικά. Λαδάκι, σκόρδο, καρύδι, δύο κούφτες, ρικότα. Ρίξε μέσα τη σάλτσα. Αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι καυτά τα ζυμαρικά, να σας γίνει μάθημα ποτέ να μην τα κρυώνετε. Γιατί βλέπω και τη μαμά μου που τα κρυώνει, τα ρίχνει κάτω, τη βρίσκει και ρίχνει νερό. Όχι. Όχι, δεν θα τα κρυώνουμε. Τα ρίχνουμε έτσι όπως είναι καυτά μέσα στη σάλτσα για να δέσει καλύτερα η σάλτσα. Να τραβήξει πιο ωραία τη σάλτσα το ζυμαρικό. Λοιπόν, το τυράκι μας. Το μαϊντανό. Α, εδώ το βάζω το τυρί. Ναι. Λίγο μαϊντανό για το χρώμα που ρίξαμε, ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε μέσα τα καυτά ζυμαρικά. Για απομακρύνσου λίγο, μη σε κάψω. Και ανακάτεψε. Σε 10 λεπτά έχετε τα πιο νόστιμα ζυμαρικά που έχετε. Μαντόνα μία! Λίγο καλύτερα μπορούμε να τρέξουμε ακόμα απ' έξω, από πάνω. Να τα κάνεις. Και δελιτσιόζο. Πανεύκολα, πολύ γρήγορα και οικονομικά. Τρώνε όλη η οικογένεια και πάμε να τα βάλουμε σε μία πιατέλα. Μας είναι λίγο πιο αλτέντε από το αλτέντε. Έφερε. Α, λίγο να το βοηθήσουμε, Φέη. Κοίταξε τώρα ναι, εδώ πέρα. Λίγο νεράκι. Το βλέπεις πόσο έπαιξε. Ναι, ναι. Καλό είναι αυτό που το δείχνουμε, γιατί δεν θέλουμε να είναι τόσο πηχτό. Να μπορείς να το φας. Όσο το αφήνουμε παραπάνω τώρα εδώ πέρα, τόσο περισσότερο θα παίζει. Άρα θα ρίξω λίγο ακόμα νεράκι για να το βοηθήσω. Το νεράκι που έβραζαν τα ζυμαρικά, έτσι. Λίγο ανακατεύει τώρα η Φέη. Και είναι αυτό που τελικά θα τα κάνει πιο εύκολα να τα φάμε, γιατί αλλιώς παίζει πάρα πολύ το ζυμαρικό. Τέλειο. Τέλεια, 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 τέλεια. Κι εγώ.